μια σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Πίχα, θα προχωρήσουν τα βήματα και οι διαδικασίες ώστε η πόλη να αποκτήσει σημεία ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων. Ήδη το θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της δράσης. Τη σκέψη αυτή είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είχε λάβει σχετική απόφαση, αλλά δεν είχε προχωρήσει στις υπόλοιπες διαδικασίες. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πίχας, τα ενδύματα και τα υποδήματα που θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και σε συγκεκριμένα σημεία, μετά από μικρή διαλογή, τα καλύτερα εξ αυτών θα προσφέρονται στο κοινωνικό παντοπολείο, ενώ τα υπόλοιπα θα οδηγούνται στην ανακύκλωση. Τα ωφέλη και από αυτή τη δράση θα είναι πολλαπλά. Είναι διπλό το όφελος. Πρώτον, μειώνουμε λιγότερο το περιβάλλον και δεύτερον, όταν μειώνονται τα στερεά απόβλητα, σημαίνει ότι και οι Δήμοι θα έχουν λιγότερο κόστος, που αυτό θα έρχεται και προς όφελος των Δημοτών που πληρώνουμε δυστυχώς πάρα πολύ ακριβά την εναπόθεση των απορριμμάτων. Από πέρυσι σχεδόν, από το καλοκαίρι, κάποιοι δημότες μας μου θέσαν αυτό το ερώτημα. Τι κάνουμε τα ρούχα και τα παπούτσια. Αφού το ψάξαμε, μίλησα και με άλλους δήμους, μου έχουν δώσει και τις συμβάσεις που έχουν κάποιοι άλλοι δήμοι, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, γιατί υπάρχει μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και έτσι λοιπόν, με συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πολυδομίας, φτάσαμε στο ευχάριστο γεγονός χθες, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολυδομίας, εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι πρόσκλησης ενδιαφέροντος και θα προχωρήσουμε ούτως ώστε να εγκαταστήσουμε κάδους για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν αυτά είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, θα πηγαίνουν στα δημοτικά παντοπολία για να προς επαναχρησιμοποίηση και τα άλλα θα πηγαίνουν για ανακύκλωση. Από ό,τι υπάρχει, ας πούμε, στα στατιστικά στοιχεία, μιλάμε ότι αυτό είναι ένα ποσοστό 5% παίρνουν το απορρίμμα. Νομίζω είναι σημαντικό ποσοστό, έτσι, και εδώ θα χρειάζεται βέβαια και η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Και γι' αυτό είναι ευνόητο ότι όταν έχουμε τον κατάλληλο ανάδοχο, θα γίνει και η σχετική ενημέρωση προς όλους. Στο μεταξύ, Γόνιας Ανακύκλωσης θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών με την υποβολή σχετικής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η απόφαση για την υποβολή της πρότασης ελήφθη και αυτή από την συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα προτινόμενα 11 σημεία συλλογής του Δήμου θα στοχεύσουν στη συλλογή επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης των γωνιών ανακύκλωσης. Προβλέπονται 11 γωνιές ανακύκλωσης για το Δήμο μας, 6 υπόγειες και 5 υπέργειες, που σημαίνει ότι εκεί θα, αφού όταν καθοριστούν τα σημεία, και αυτό θα βοηθήσει, γιατί θα είναι σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, και πιστεύω ότι και αυτό, φυσικά και με την ανάλογη ευαισθητοποίηση του κόσμου και την πληροφόρηση, να έχουμε σε ένα σημαντικό κομμάτι που θα μπορεί να βοηθήσει όλους μας και φυσικά και τον Δήμο. Ο κύριος Πίχας πάντως ζωθήσει της ευκαιρίας ρωτήθηκε και για τα πράσινα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για τα οποία, όπως είπε, δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση και επικοινωνία, με αποτέλεσμα να μην έχουν εικόνα για το εάν και πότε θα τα προμηθευτούν. Ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση και, όπως είπε, και σε άλλους δήμους της χώρας. Βρίσκεται σε μία κάμψη, δεν μας έχουν στείλει τα άλλα σπιτάκια που υποσχεθήκανε. Μιλάμε τόσο εγώ όσο και ο κύριος Δήμαρχος με την συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά επειδή μίλησα και με άλλους συναδέλφους δημάρχους της Νέας Μύρνης, που είναι και αυτή στο πιλωτικό πρόγραμμα που έχω μιλήσει, αλλά και με τον Απλίο. Δυστυχώς ούτε στοιχεία μας δίνουν. Το βασικότερο είναι ότι δεν μας δίνουν στοιχεία το τι
όγκος πάει για να μπορεί να προσμετρηθεί και στο ποσοστό. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το 12,4 που είπαμε. Με αυτά που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους από κάθε άνθρωπο διαφορετικών εθνοτήτων που βλέπουμε, εθνικοτήτων, που γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα από τους κλάδους. Και φυσικά αυτό είναι προς ζημιά του Δήμου και των Δημοτών, εφόσον δεν προστίθεται στο ποσοστό ανακύκλωσης.